Η επόμενη σύνδεση ποια είναι, εδώ έχουμε να κάνουμε πάλι με ένα λεοντόψαρο, το οποίο εντοπίστηκε για δεύτερη φορά, ένα τροπικό ψάρι. Ακριβώς, και είχε τη χαρά έτσι και την έκπληξη να το εντοπίσει και να το απαθανατήσει ο Νικόλαος Σαμαράς, φωτογράφος, εκεί στη Χαλκιδική. Υποβρύχιος, πολύ γνωστός, πολύ διάσημος. Και με πολλές βραβεύσεις και πολύ εντυπωσιακές φωτογραφίες που έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε και εμείς σήμερα. Λοιπόν, πάμε στον κύριο Σαμαρά. Τα έχουμε ξαναπεί, έτσι δεν είναι? Βεβαίως. Την καλησπέρα μας. Καλησπέρα, καλησπέρα από Θεσσαλονίκη. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Χαρά μας, τα έχουμε ξαναπεί και στο παρελθόν. Ιδιαίτερα γνωστός, αγαπητός και αναγνωρίσιμος βέβαια φωτογράφος επαγγελματίας. Για δεύτερη φορά, κύριε Σαμαρά, εντοπίστηκε αυτό το τροπικό λεοντόψαρο, αυτή τη φορά στη Χαλκιδική, και καταφέρατε και απαθανατήσατε και τη στιγμή. Πώς το κατορθώσατε? Για δεύτερη φορά και σε διαφορετικό σημείο. Η πρώτη συνάντηση ήταν στη χερσόνησο της Σιθωνίας, της Κασσάνδριας, συγγνώμη, και η δεύτερη ήταν στη χερσόνησο της Σιθωνίας. Δηλαδή μιλάμε για αρκετά μεγάλη απόσταση. Εγώ βρέθηκα εκεί πέρα στο πλαίσιο κάποιων δράσεων που οργανώνονται από το Greek Eco Project και λέγεται Blue Χαλκιδική. Έχει να κάνει με τον καθαρισμό της Χαλκιδικής στη διάφορων επιλεγμένων σημείων, τόσο ακτών όσο και υποβρυχίως. Και ήμουν εκεί για να αποθανατήσω με τον καλύτερο τρόπο την κατάσταση του βυθού σε αυτά τα σημεία που είχαν επιλεγεί. Σε ένα από αυτά τα σημεία, λοιπόν, στο Πόρτο Κουφό, όπως λέγεται, στο λιμάνι του Πόρτο Κουφό, ενώ φωτογράφιζα τα σκουπίδια που υπήρχαν στο βυθό, έτυχε να πέσω πάνω και σε ένα λεοντόψαρο. Μάλιστα. Η τύχη σας βοήθησε. Τυχερός τα λέγαμε. Βέβαια, ναι. Είναι καθαρά θέμα τύχης. Παρακολουθούμε και το βίντεο που τραβήξατε, κύριε Σαμαρά. Πάντως φαίνεται ότι είναι ατάραχο το ψάρι, δηλαδή δεν έχει, από την παρουσία σας, δεν έχει επηρεαστεί να φοβηθεί, να απομακρυνθεί. Όχι, δεν είναι. Και το πρώτο και το δεύτερο που πέτυχα είναι πολύ, πολύ έτσι ήρεμα και δεν δείχνουν να φοβούνται από τίποτα. Μάλιστα, δεν είναι συνηθισμένο φαινόμενο. Δεν ξέρω αν μιλήσατε με ειδικούς, τι έχετε μάθει για την παρουσία του συγκεκριμένου ψαριού και είδους εκεί στα νερά της Χαλκιδικής. Εδώ στα νερά της Χαλκιδικής όχι, δεν είναι καθόλου συνηθισμένο. Είναι η δεύτερη φορά που εμφανίζεται, τουλάχιστον που πέφτω εγώ πάνω του. Αλλά στα δικά σας τα νερά ξέρω ότι υπάρχουν εδώ και πολλά χρόνια. Σωστά. Και σε πολύ μεγαλύτερο πληθυσμό. Για πείτε μας λίγο για την αίσθηση, για το συναίσθημα, μόλις αντικρίζετε αυτό το τροπικό ψάρι, πώς νιώθει ένας φωτογράφος, ένας επαγγελματίας? Εκείνη τη στιγμή τρέμει το χέρι του, χτυπάει η καρδιά του πιο δυνατά, λέει πόσο τυχερός είμαι. Κοιτάξτε, εγώ έχω συνηθίσει να το φωτογραφίσω σε τροπικά νερά αυτό το ψάρι, οπότε έχω μια εξοικείωση μαζί του και το έχω δει πάρα πολλές φορές. Αλλά το να το βλέπεις σε μεσογειακά νερά, σε ένα μεσογειακό περιβάλλον, με ποσειδονίες, με τέλος πάντων όχι κοράλια, με ένα περιβάλλον που δεν σου θυμίζει κάποιο τροπικό σημείο, είναι ένα τεράστιο κοντράστ και σου δημιουργεί έτσι μια διαφορετική αίσθηση και σίγουρα σε εξητάρει να το φωτογραφίσεις αυτό το περιβάλλον. Και θέλω λίγο να πιάσουμε και την παράμετρο ότι ένας Έλληνας φωτογράφος είναι γνωστός, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και εκτός Ελλάδας, και πλέον η δουλειά του αναγνωρίζεται. Και είναι πολύ σημαντικό να αναγνωριστεί η δουλειά φωτογράφων το 2022, βέβαια, και οι φωτογραφίες τους. Και η πηγή είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι δύσκολο, θέλει πάρα πολύ κόπο, θέλει πολύ χρόνο στο πεδίο και γενικά μεγάλη προσπάθεια. Μιας και αναφερθήκατε, κύριε Σαμαρά, στον πρόλογό σας στο γεγονός ότι βουτήξατε για να απαθανατίσετε την κατάσταση και τα σκουπίδια ουσιαστικά που υπάρχουν στο βυθό. Σας είχαμε γνωρίσει την προηγούμενη φορά μέσω της φωτογραφίας σας με τον υπόκαμπο και τη μάσκα. Αυτή τη φορά τι αντικρίσατε στο συγκεκριμένο σημείο? Στο συγκεκριμένο σημείο δυστυχώς η κατάσταση είναι πολύ κακή. Υπάρχουν πάρα πολλά σκουπίδια, από ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, από μπουκάλια πλαστικά, καρέκλες, μέχρι και μία σόμπα μαντεμένη έπαιρκα μέσα στη θάλασσα. Μάλιστα. Μάλλον βρέθηκε μόνη της η σόμπα. Μάλλον έχει βρεθεί μόνη της η σόμπα. Ναι. Περπάτησε και βούτυξε και έπεσε. Ναι, εκεί οφείλεται αυτό. Ακριβώς. Μάλιστα. Τι να πούμε, δεν ξέρω, η κατάσταση είναι καλύτερα στο βυθό κάτω ή πάνω στην επιφάνεια και στον κόσμο που έχετε καταλήξει. Εξακολουθεί να είναι πολύ καλύτερα κάτω από το νερό. Μάλιστα. Αυτό σημαίνει πολλά λοιπόν. Ο καθένας σας βγάλει τα συμπεράσματά του. Τι να πούμε, να σας ευχαριστήσουμε πολύ κύριε Σαμαρά. Να είστε καλά, ευχαριστώ και εγώ. Σας ευχαριστούμε θερμά και ένα πολύ μεγάλο μπράβο. Με το καλό να τα ξαναπούμε.